Καλησπέρα κύριε Πολίτη. Καλησπέρα και στους δυο σας, στους ακροατές και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Να είστε καλά, τα είπαμε και στην αρχή της εβδομάδας. Και ποτέ δεν σας τη στερήσαμε, όποτε και όχι, όχι, αλίμονο, δεν είπαμε αυτό. Απλά ωραία. Θα ήθελα να πω ότι, εντάξει, αναμενόμενο αριθμητικά, σε μερικά συμφωνούμε, απλά είναι καλό να τα ανοίγουμε συνολικά για να βγάζουν και συμπεράσματα αυτοί που μας ακούνε, γιατί ακούγοντας ένας στο δομοκό ότι η Λάρκο είναι έτσι, σου λέει και που λειτουργεί εις βάρος μου. Από γι' αυτό πρέπει να πάρουμε μερικά στοιχεία, γιατί η πολιτική ευθύνη, ένα κομμάτι είναι να πει αναγνωρίζω την πολιτική ευθύνη, το δεύτερο είναι να κάνει και πράξη κάτι για να την αναγνωρίσει. Γιατί, για ποιον μιλάμε? Για όποια έχει η κυβέρνηση, έχει αναγνωρίζω, τι λέει, έχει ευθύνη. Συμφωνούμε καταρχήν ότι όλες οι κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν τη Λάρκο έχουν ευθύνη. Συμφωνούμε. Αλλά έχει κανένα νόημα να πούμε τώρα ότι έχουν όλες οι κυβερνήσεις ευθύνη? Δεν έχει κανένα νόημα. Αν δεν συνοδεύονται με πράξεις για να αλλάξεις μια ευθύνη, για να αλλάξεις ένα λάθος, αν είναι λάθος, συνοδεύεται με πράξεις. Και εδώ θέλουμε να επικεντρωθούμε. Δηλαδή, προφτωχεύσανε τη Λάρκο πριν 2 χρόνια με, δύο κύριους πυλώνες. Τις κρατικές ενισχύσεις. Και ξεκινάω από αυτό. Οι κρατικές ενισχύσεις είναι επειδή το κράτος περπάτησε σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας. Κράτος, κυβερνήσεις που υπογράψανε την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, οι υπουργοί ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτή την άποψη έχει ως συνέχεια του κράτους παραπάνω ευθύνη σε αυτό το ζήτημα. Έτσι. Και το πρόστιμο που έφαγε με την υπογραφή Γιούκερ, κύριε Σιμόπουλε, η έκθεση της Επιτροπής που απέδωσε το πρόστιμο, λέει μέσα, είναι επειδή δεν κάνανε σωστά τη διαδικασία. Πολύ ωραία. Έτσι. Δεν έχω καμία αντίρρηση εγώ σε αυτό. Άρα υπάρχει ένα χρέος και υπάρχει πολιτική ευθύνη γιατί δεν έγινε σωστά η διαδικασία. Την αποδίδουμε 100% στις κυβερνήσεις και περισσότερο σε αυτή που είναι τώρα. Πάμε παρακάτω όμως. Το θέμα είναι πώς θα ξαναλειτουργήσει. Πώς θα ξαναλειτουργήσει και πώς θα δουλεύουν όλοι. Θα σας πω, εννοείται, αυτό παλεύουν αυτό, οι εργαζόμενοι. Αυτό. Με ποιο τρόπο υπάρχει πιθανότητα να λειτουργήσει σαν δημόσια επιχείρηση? Θα σας πω, δεν οι εργαζόμενοι. Πέστε μου, απαντήστε μου σε αυτό σας παρακαλώ. Ναι, υπάρχει πιθανότητα. Οι εργαζόμενοι εναντιονόμαστε στην ιδιωτικοποίηση. Γιατί? Γιατί φοβόμαστε ότι θα κλείσει και επιβεβαιωνόμαστε δυστυχώς. Τι εννοείται θα κλείσει? Θα σας πω ακριβώς. Δεν θα την πάρει κανένας ιδιώτης? Το είπε και ο υπουργός, όχι. Όχι, θα σας απαντήσω. Δεν θα την πάρει κάποιος ιδιώτης? Θα σας απαντώ. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κλείνει. Ότι κάτι ξέρουν. Μισό λεπτό να ακούσουμε τι ξέρουν. Μισό λεπτό. Να δεχτούμε το εξής, ότι αν δεν την πάρει ένας από τους τρεις ενδιαφερόμενους... Δεν σας απάντησα αυτό. Όχι, κύριε πολιτητή. Εγώ θα δεχτώ ότι κλείνει η Λάρκο. Αν δεν την πάρει ένας ιδιώτης, κλείνει. Αυτές είναι οι δύο πιθανότητες τώρα. Ή κλείνει ή την παίρνει ιδιώτης. Υπάρχει κάποια άλλη? Υπάρχει άλλη πιθανότητα? Σας λέω εγώ. Σας λέω, δεν με αφήνετε να σας πω. Ναι. Ποια είναι η άλλη? Η κυβέρνηση την κλείνει πριν κάνει τους διαγωνισμούς. Το είπε και ο κύριος Ταϊκούρας το μεσημέρι. Είναι προϋπόθεση που τη βάζουν αυτοί που αγοράζουν. Την κλείνει. Τώρα σας ρωτήσω εγώ με επιμονή. Την κλείνει. Την κλείνει, ναι. Την κλείνει. Τέλος. Μα ούτως ή άλλως. Πριν γίνουν οι διαγωνισμοί, κύριε Σιμόπουλε. Βεβαίως και πριν. Βεβαίως. Την κλείνει. Ναι. Για να ξεκαθαρίσουμε. Αν δεν την κλείσει. Προσέξτε. Αν δεν την κλείσει. Και ρωτώ. Ναι. Αν δεν την κλείσει τώρα. Μισό λεπτάκι. Αν δεν την κλείσει. Από αυτά που καταλαβαίνουμε. Αν δεν την κλείσει τώρα, οι επενδυτές φεύγουν και την κλείνει μετά από ένα μήνα που δεν θα υπάρχουν στο διαδρομό κανείς, δεν θα υπάρχει ενδιαφερόμενος. Ο απλός πολίτης, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και οποιαδήποτε κυβέρνηση που δουλεύω στη Λάρκο. Με ποια δικαίωμα η κυβέρνηση αναλαμβάνει ρόλο μπράβου και με απολύει πριν ακόμα βρεθεί επενδυτής? Γιατί? Γιατί δύο χρόνια τώρα. Το επιχείρημα ήταν. Γιατί δύο χρόνια τώρα, κύριε πολίτη, μισό λεπτάκι. Δύο χρόνια σου έχει πει αυτό ακριβώς που γίνεται τώρα. Δύο χρόνια. Κανονικά έπρεπε να γίνει στον πρώτο χρόνο. Όχι, κύριε. Μισό λεπτάκι. Το θυμόμαστε, εδώ ήμασταν. Να ακούμε λίγο και τον κύριο Πολίτη, γιατί είναι τηλεφωνική και δεν θέλω να νομίσω ότι η τροπολογία για την εξέλιξη της Λάρκο ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2020. Και έχουμε Φεβρουάριο του 2022. Συμφωνώ. Από τότε λοιπόν ξέρει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό κάθομαι και λέω, όλοι γύρω σας στέλνουν ψηφίσματα. Σας συμπαρίστανται, αλλά σας λένε ψέματα. Δεν μας λένε ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δύο χρόνια έχει αποφασιστεί αυτό και αυτό το μεσοδιάστημα το δημόσιο βάζει πλάτη και σας πληρώνει κανονικά τους μισθούς για να μην μείνετε στον δρόμο. Ωραία, έρχεται όμως η ώρα που πρέπει να πάει σε ιδιώτη.
Ο ιδιώτης για να έχει ενδιαφέρον και να δώσει δεσμευτική προσφορά, που σημαίνει δεν μπορεί να κάνει πίσω τον άλλο μήνα, τον Μάρτιο, για να τη δώσει την προσφορά, θα έχετε όλο τον χρόνο. Αλλά ολοκλήρωσε ο Γιώργο για να μιλήσει. Ο κύριο Πολίτη δεν θα έχουμε άλλο χρόνο. Καταλαβαίνω τι λέει ο κύριο Σιμόπουλε. Απλά να απαντήσω. Η κυβέρνηση δύο χρόνια, κύριε Σιμόπουλε, δεν έχει δώσει 52 εκατομμύρια. Το ελληνικό κράτο δεν έχει χάσει 52 εκατομμύρια. Έχει χάσει σχεδόν ένα δις από τη Λάρκο. Έμεσα και άμεσα. Και εγώ θα σα τα δώσω με στοιχεία τώρα. Δεν αντιλέγω, δεν θέλω καν τα στοιχεία. Έχασε 10 δις. Το ζητούμενο δεν είναι να έχετε δουλειά αύριο. Το ζητούμενο είναι να έχετε δουλειά αύριο. Το κράτος μπορεί να πέσει έξω. Άλλο πράγμα τώρα. Έδωσε 52 εκατομμύρια και πήγαν όλα στη ΔΕΗ. Γιατί τη μεγαβατόρα, την πήγαν 270 ευρώ. Εσείς από πού πληρώνονταν, κύριε Πολίτη? Από την παραγωγή. 160 εκατομμύρια, κύριε Σιμόπουλε, είναι οι πωλήσεις της παραγωγής που έχει βγει με το ευρώ. Δεν σας πλήρωνε. Ωραία. Τα αφήνουμε και αυτό. Το δεχόμαστε και αυτό. Δεν σας πληρώνω δύο χρόνια το κράτος, πληρωνόσαστε από την παραγωγή. Ναι. Πάμε παρακάτω. Παραμένει το ζητούμενο, παραμένει ως μόνη λύση το να περάσει ιδιώτη, ναι ή όχι. Θα σας πω γιατί. Όσο και αν δεν σας αρέσει ιδεολογικά από το χώρο που προέρχεστε, ότι ιδιωτεύει η Λάρκο, έχουμε... Είμαι εκλεγμένος από ένα σώμα που, άμα δείτε την κοινωνία, στη Νέα Δημοκρατία πρόσχεται. Μην μπερδεύετε τις ιδεολογίες με το μεροκάματο. Τα αφήνουμε γι' αυτό. Εγώ τα δέχομαι όλα. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει άλλος δρόμος. Αν υπάρχει, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο, να τον επιλέξουμε. Έτσι, μπράβο, αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Πολύ ωραία. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Άσε να μας το πει ο κύριος Πολίτης για να ολοκληρώσουμε με αυτό. Αυτή τη στιγμή ο όμιλος που ενδιαφέρεται, ο κύριος Μητυλινέος, πληρώνει τη μεγαβατόρα 40 ευρώ. Η κυβέρνηση φρόντισε με την ειδική διακήρυξη 270. Κατανοητό και χρυσάφι να ρίχναμε για να βγάλει διαμάδια με το κόστος ενέργειας. Δεν, οι κανόνες αγοράς είναι πέρα από τις ιδεολογίες μου, αλλά οι κανόνες αγοράς θα βγάζουν με μαθηματική ακρίβεια. Δεν υπάρχει προοπτική με αυτό το κοστολόγιο. Άρα, αν ενδιαφέρονται να δώσουν τη Λάρκο σε επενδυτές, διαφωνούμε ιδεολογικά. Διαφωνούμε ιδεολογικά, όπως το λέτε. Ναι. Έχουμε θέσεις οι εργαζόμενοι γιατί έπρεπε να μείνει στο δημόσιο. Παρά τα άλλα, η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Και περπατάει σε επενδύσεις. Ωραία. Τώρα όμως μετά από όλα αυτά. Μετά, μπράβο, να πάρει την ευθύνη και να μας πει πώς εμάς τους εργαζόμενους μας διασφαλίζει ότι θα εργαζόμαστε στη Λάρκο. Γιατί, κύριε Σιμόπουλε, είναι ψέμα, αν σας το έχουν μεταφέρει έτσι, ότι οι εργαζόμενοι τσακωνόμαστε με το πόσα θα αρπάξουν. Δεν θέλουμε να αρπάξουμε ούτε ευρώ. Θέλουμε να εργαζόμαστε στη Λάρκο και να μας δώσει όταν θα μας έρθει η ώρα να πάρουμε τη σύνταξή μας, όλη μας την ώρα μας, όταν θα θεμελιώσουμε. Να πάρουμε αυτά που είναι υποχρεωμένος να μας δώσει η κυβέρνηση σήμερα, ο επενδυτής, εκτός θα μάθει και θα τα αναλάβει. Άμα η κυβέρνηση είναι να αλλάξει, θα με εξοφλήσει ο εργοδότης μου, η κυβέρνηση. Αν δεν τα αναλαμβάνει ο επόμενος. Αν η κυβέρνηση δεν θέλει να ξοφλήσει αυτά που μου χρωστάει, θα τα αναλάβει ο επόμενος. Έτσι δεν είναι? Ναι, και θα μου δώσει αυτά που μου χρωστάει μέχρι τις συμβατικές υποχρεώσεις. Αυτό θέλουμε. Ωραία. Αυτό θέλουμε. Άρα και λοιπόν, είναι... πάμε σε ιδιώτη. Και δεν είναι διαμαρτυρία. Και κλείνω με αυτό και ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Ναι. Δεν είναι διαμαρτυρία μια μερίδα εργαζομένων που πρόσκονται στο ΚΚΕ. Όχι. Σας παρακαλώ πολύ. Όχι. Είναι απόφαση γενικών συνελεύσεων και αύριο. Αν θέλετε, στείλτε τις καμερές σας, να δείτε τη Γενική Συνέλευση, να δούμε τι απαρτία θα έχει. Λοιπόν, να ρωτήσω. Ό,τι θέλετε. Ένα ερώτημα, Γιώργο. Τι ένα. Αν έχεις πάρα πολλά, δεν γίνεται. Προσπάθησε να... Μας έχει πει ήδη πολλά ο κύριος Πολίτης. Με την αποζημίωση, με τον τρόπο αποζημίωσης που θα πάρετε, συμφωνείτε? Διαφωνούμε. Διαφωνείτε. Γιατί? Διαφωνούμε, βεβαίως διαφωνούμε. Γιατί ακόμα και ο 40-90. Άρα αυτό διεκδικείτε. Γιατί ο 40-90. Διαφωνούμε. Διαφωνούμε να απολυθούμε. Διαφωνούμε, κύριε Σιμόπουλε, να μας στείλουν την αποζημίωση. Γιατί αποζημίωση είναι αποζημίωση απόλυσης. Διαφωνούμε να απολυθούμε. Βεβαίως, αν η κυβέρνηση έχει τόσα κότσια και θέλει να μας απολύσει και μπορεί να μας βγάλει έξω από τα σπίτια μας και από το εργοστάσιο, δεν θα δεχτούμε βεβαίως σε καμιά περίπτωση τα ψίχουλα που μας πετάει. Θα μείνουμε μέσα και θα διεκδικήσουμε όχι μόνο τα λεφτά μας κανονικά ως απολυμένοι, αλλά και την επαναπρόσληψή μας. Άρα θέλετε περισσότερα χρήματα. Για να βγείτε. Κύριε, δεν θέλουμε χρήματα για να φύγουμε. Θέλουμε να μην στείλει απολύσεις. Εργαστούν μετά. Είναι προϋπόθεση, το επαναλαμβάνω, για να σας πάρει ιδιώτης, πρέπει να σας απολύσει ο προηγούμενος εργοδότης. Ποια είναι η ευθύνη της κυβέρνησης όμως να διασφαλίσει για να με πάρει? Προσευχή μόνο κάνει.
Να υπάρξει ιδιώτης. Κύριε Σιμόπουλε, ο κύριο με τον σεβασματιότατο, τι κάνουμε καλύτερα. Ο σεβασμιότατος που ήρθε με και αυτός θα βοηθήσει. Καλοπροαίρετα και ήρθε να βοηθήσει, τις προσευχές τι κάνουμε. Και αυτός προσευχές κάνει. Όλοι τώρα δυστυχώς, και όσο χάνεται χρόνος, κοιτάξτε, ακούσατε μία αποστροφή του κυρίου Σακούρα και χτες και σήμερα, ότι όσο περνάει καιρός, οι ιδιώτες έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Κύριε Σιμόπουλε, ανεβάζουν τον πύχη, είπε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, κρεμόμαστε από ιδιώτες για να συνεχιστεί η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και περισσότερο για να έχετε δουλειά εσείς. Οι εργαζόμενοι δεν κυβερνούν, αλλά είδατε, έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία για τις κυβερνήσεις. Το γνωρίζαμε αυτό και τις είπαμε. Μην περπατάς, ρε άνθρωπε, με αυτή τη μορφή. Κάτσε εδώ να συνεννοηθούμε πώς θα διασφαλίσει τη λειτουργία. Όχι, θα το κάνουμε με τη χρήμα, είπανε, και θα σα διασφαλίσουμε. Άλιστα. Τώρα το λογαριασμό, το μάρμαρο δεν μπορούμε να το ξαναπληρώσουμε. Έχουμε πληρώσει μάρμαρα και τα έχουμε στα νεκροταφεία μας και είναι καμιά οκτωταριά. Δεν θα πληρώσουμε και αυτό το μάρμαρο. Όταν λέμε δεν φεύγουμε από τα σπίτια μας, μπορεί δεν είναι οικίσχυ, δεν είναι σπίτια που μας τα έχουν παραχωρήσει. Είναι μέσα στο εργοστάσιο τα σπίτια μας. Τα έχουν παραχωρήσει με τον όρο όποτε θέλανε να είμαστε σε ετοιμότητα και να μπαίνουμε μέσα. Είμαστε 24 ώρες σε ετοιμότητα. Εσείς, ο κάθε εργαζόμενος, το γραφείο που δουλεύει, στην επιχείρηση που δουλεύει, η θέρμανση που καίει, την πληρώνει, έχει ρολόι στο χώρο εργασίας. Μάλιστα. Κύριε Πολίτη, τι θα εισηγηθείτε αύριο στη συνέλευση, στη Γενική Συνέλευση? Δεν αποδεχόμαστε στο σύνολο την πρόταση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, αν πραγματικά έχει διάθεση να κάνει διάλογο μαζί μας, να καθίσει να κάνει στη βάση να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ και όλες τις θέσεις εργασίας στη ΛΑΡΚΟ. Στη ΛΑΡΚΟ. Δεν θέλουμε να κόψουμε θέσεις εργασίας που μπορούν να το πάρουν σημερινοί άνεργοι και να μας στείλουν σε δήμους. Δεν υποτιμούμε καμιά εργασία. Αλλά εμείς έχουμε ήδη και την έχουμε πληρώσει. Την έχουμε μάθει από τα 14 χρονών. Μάλιστα. Στη ΛΑΡΚΟ θέλουμε εμείς δουλειά. Έχει τρομερές δυνατότητες ανάπτυξης. Είναι η μοναδική στην Ευρώπη και η χώρα μας, η μοναδική χώρα που έχει νικέλιο, που μπορεί να καλύψει με βάση τα κέντρα το 20% των αναγκών. Προφανώς όλα αυτά θα τα εκτιμήσει ο ιδιώτης και όχι το δημόσιο. Μισό λεπτάκι. Ο ιδιοκτήτης τώρα που είναι το δημόσιο δεν μπορεί να το κάνει αυτό, το ομολογεί και την πουλάει. Δεν μπορεί, φτωχεύει. Θα μπορούσε να έχει πτωχεύσει και να μείνετε στον δρόμο χωρίς να πάρετε καμία αποζημίωση. Όπως μπορεί να κάνουν άλλες επιχειρήσεις. Κύριε Σιμόπουλε, το πουλάει. Έχει βρεθεί λοιπόν το πλάνο. Είναι δύο χρόνια και τώρα μου λέτε στο παραπέντε. Το πουλάει, ότι δεν θέλετε. Είναι δύο χρόνια είμαστε στον δρόμο και φωνάζουμε ότι θα μας οδηγήσετε στο κλείσιμο. Πρώτον. Δεύτερον, το πουλάει το δημόσιο, ναι. Αλλά επειδή πουλάει και δικιά σας περιουσία, δεν είναι μόνο δικιά μου περιουσία ο ρηκτός πλούτος, είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει. Πουλάει ένα εργοστάσιο. Είναι υποχρεωμένο να το δώσει, τσάπα θα το δώσει όπως το λένε και οι ίδιοι, να το δώσει για να αναπτυχθεί το εργοστάσιο. Και όχι να το δώσει να το κάνουν ό,τι θέλουν. Αν η κυβέρνηση μας διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί η παραγωγική δραστηριότητα της ΛΑΡΚΟ. Πώς θα το διασφαλίσει? Μα η κυβέρνηση ως διασφάλιση θεωρεί την πώληση σε ιδιώτη. Διότι ο ιδιώτης θα φροντίσει να έχει κέρδος, όπως καταλαβαίνετε. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν θα έχει το προσωπικό που χρειάζεται σε αριθμό, σε ειδικότητα, σε ποιότητα, σε όλα όσα χρειάζεται για να δουλεύει όσο γίνεται πιο παραγωγικά λοιπόν, και να βγάλει κέρδη. Αρχικά θα πρέπει να γίνει μια τεράστια επένδυση. Από εκεί και πέρα, πέραν αυτών που θα συνεχίσουν, αυτό που εγγυάται τώρα ο κύριος Σταϊκούρας εδώ, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, μιας και είναι και ντόπιος και έχει μεγαλύτερο πολιτικό κόστος, αν θέλετε, ή όφελος, σας λέει ξεκάθαρα ότι για όποιους δεν συνεχίσουν με τον ιδιώτη, έχουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις περιπτώσεις αποζημίωση και εισόδημα εφόρου ζωής. Απλά πράγματα είναι. Μιλάμε τα ίδια γιατί τα απλά πράγματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι στον κύριο Πολίτη. Κύριε Σιμόπουλε, ναι, ό,τι θέλετε κύριε Παρασκευά, συγγνώμη. Δεν είμαστε απέναντί σας. Θέλω να ολοκληρώσουμε με κάτι. Ρεαλιστικά μιλάμε. Γνωρίζουμε όλη την κατάσταση της βιομηχανίας και ξέρω ότι από πέρυσι μέχρι φέτος είναι ακόμα χειρότεροι. Είναι ένα ερείπιο ουσιαστικά. Ο όποιος ιδιώτης θα έρθει και θα είναι με το κλειδί και θα τη βάλει σε λειτουργία την άλλη μέρα, ή θα πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο διάστημα επενδύσεων? Αυτό, κυρία Παρασκευά, είναι προαπαιτούμενο για τους εργαζόμενους και σήμερα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έφτασε η ΛΑΡΚΟ. Γιατί περισσότερες μονάδες δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ, κυρία Παρασκευά. Ναι. Και η ασφάλεια η δικιά μας είναι πρώτα απ' όλα σε εκείνη. Είναι προϋπόθεση της πώλησης. Προϋπόθεση της πώλησης σε ιδιώτη, το να την πάρει ιδιώτης, θα πρέπει να κάνει επενδύσεις. Το μεσημέρι, το οποίο και ο Σταϊκούρας, σας είπα, ακούστε τον. Γιατί μιλήσαμε και πριν το μεσημέρι μαζί και είπαμε, ακούστε τον και σήμερα, γιατί
θα δώσει διευκρινήσεις στο δελτίο μας. Πιστεύετε ότι τον έχω ακούσει πολλές περισσότερες φορές από ότι λοιπόν, τον έχουν ακούσει. Έχει βάλει κάποιες προϋποθέσεις στον ιδιώτη. Δεν την παίρνει και την κάνει ό,τι θέλει. Ακούστε. Δεν παίρνει την Λάρκο και θα κάνει ό,τι θέλει. Θα κάνει επενδύσεις, θα την εξυγχρονίσει, θα βάλει και άλλα αντικείμενα. Ό,τι θέλει, δεν είναι ένας ο ενδιαφερόμενος, είναι τρεις. Θα το κλείσουμε για απόψε και θα επανέλθουμε με διάλογο, αν χρειαστεί και σε εκπομπή. Τις εξελίξεις τις παρακολουθούμε, εντάξει, κύριε Πολίτη. Όσο θέλετε. Και πάντα τις παρακολουθούμε. Αν έχετε δυνατότητα, μία εκπομπή για να φέρουμε και στοιχεία. Ωραία. Δεν είναι. Λοιπόν, μένει ένα θέμα ανοιχτό που μας απασχολεί πάντα. Το προσεγγίζουμε με ευαισθησία και με κατανόηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση απόψε.